την αναστάτωση που δημιουργήθηκε νωρίς το απόγευμα γύρω από τον κύριο Σκουρλέτη. Λοιπόν. Τι ακριβώς έχει γίνει, Αμαλία? Το αγαπημένο μου θέμα. Ναι. Λοιπόν, πριν λίγες ώρες, λοιπόν, χτυπάγαν τα τηλέφωνα και υπήρξαν έντονες φήμες ότι θα παραιτηθεί ο κ. Σκουρλέτης. Οι οποίες δεν ισχύουν. Δεν επιβεβαιώνονται και ούτε. Να είμαστε κατηγορηματικοί για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Όμως, υπάρχει μια αναστάτωση. Υπήρχε μια αναστάτωση και αυτό γιατί ξέρουμε ότι έγινε όλο αυτό που έγινε με το ΔΕΣΦΑ και με τους Αζέρους και ένα με ένα παράταση. Είναι δύο προαπαιτούμενα που είναι σε κρεμότητα, δηλαδή η απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και οι αλλαγές στις ανάσιμες πηγές ενέργειας που δεν έχουν κλείσει και αφορούν τον κύριο Σκουρλέτη. Είναι και λίγο όλα αυτά που έχει πει για την πώληση της μικρή ΔΕΗ. Είναι και λίγο η αξιολόγηση. Είναι και λίγο μπροστά το συνέδριο. Τελικά τι έγινε με την ιστορία? Τελικά φαίνεται ότι ο κύριος Σκουρλέτης θα παραμείνει στη θέση του. Ευτυχώς. Να θυμίσω είναι αυτές οι παρετήσεις 11 με μία, σαν τον οικολόγο πράσινων. 11 παρετούμαστε, συνέχισε. Μία το ξανασκεφτόμαστε. Έτσι. Μην χάσουμε και τη θέση. Ναι, αυτό θέλω να πω. Αυτό που λέει η Κατερίνα. Μπράβο, Κατερίνα, που βοηθάει. Να ρωτήσω το σημαντικό. Ο κύριος Σκουρλέτης μένει στη θέση του. Τα προαπαιτούμενα ικανοποιούνται? Ο κύριος Σκουρλέτης λέει, πηγές από το Υπουργείο λένε ότι έχουν ήδη κλείσει. Μάλιστα. Δεν έχουν κλείσει. Λένε ότι έχουν κλείσει. Κάτι μάλλον ξέρουν που δεν ξέρουμε εμείς.